Χαιρετίζω τη σημερινή μεγάλη σύσκεψη εκατοντάδων συνδικαλιστικών οργανώσεων στην Αττική για την επιτυχία της Γενικής Απεργίας στις 9 Νοεμβρίου. Όπως γίνεται αντιληπτό, για τις αεροπορικές και τις υπόλοιπες εταιρείες που δραστηριοποιούνται στα αεροδρόμια της χώρας και εδώ στην Αττική, η τεράστια αντιτικοποίηση της εργασίας, η χαμηλή μισθή είναι απαραίτητα στοιχεία προκειμένου να κερδίζουν εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ. Έτσι λοιπόν και φέτος η κατάσταση με την εκτόξευση της επιβατικής κίνησης αποκάλυψε δύο πραγματικότητες. Αυτή των τεράστιων κερδών, των επενδύσεων, των τρίψιμο των χεριών από μεριά των ομίλων και από την άλλη μεριά αυτή των εξουθενωτικών όρων δουλειάς για ένα κακοπληρωμένο μεροκάματο, το οποίο μάλιστα έχει και ημερομηνία λήξη σε πολλές περιπτώσεις λόγω των κατά κύριο λόγο ορισμένου χρόνου συμβάσεων εργασίας. Οι πρόσφατες μεγάλες κινητοποιήσεις χιλιάδων εργαζομένων στα αεροδρόμια της Ευρώπης, όπως ακούσαμε, αλλά και σε άλλες χώρες, οι επιμέρους κατακτήσεις αυξήσεων στους μισθούς και καλύτερων στοιχειωδών συνθήκων εργασίας, μας γεμίζουν ελπίδα, δείχνουν τη δύναμη. Στο αεροδρόμιο της Αθήνας, παρά το χαμηλό βαθμό οργάνωσης που υπάρχει στα συνδικάτα του χώρου, στα χείλη των περισσότερων της συντριπτικής πλειοψηφίας των συναδέλφων, έρχεται ότι κάτι πρέπει να γίνει, ότι δεν πάει άλλο με αυτή την κατάσταση, με το μισθό να μην φτάνει ούτε μέχρι τα μισά του μήνα. Οι πιέσεις των εργαζομένων είναι αυτές που οδήγησαν τις εταιρείες να παρέχουν κάποια ψίχουλα μπόνους, κουπόνια σούπερ μάρκετ, προκειμένου να αποφύγουν τις πιο γενικευμένες αντιδράσεις που υπήρχαν από μεριάς τους των εργαζομένων. Κάποια μάλιστα, κάποιες εταιρείες υπέγραψαν και συλλογική σύμβαση εργασίας με ευνοϊκότερους όρους κάτω από την πίεση που υπήρχε. Παρόλο που η εργοδοσία, οι μηχανισμοί της στον χώρο προσπαθούν να τρομοκρατούν, έχουν τις πλάτες των κυβερνήσεων, έτριβαν τα χέρια τους και τα τρίβουν ακόμα με τον νόμο Χατζηδάκη για τη διευθέτηση του ωραρίου, τα συνδικάτα φαίνονται αυτή τη στιγμή να μην παίρνουν πρωτοβουλίες ή να οργανώνουν κινητοποιήσεις ώστε να απαντήσουν την επίθεση. Είναι όμως όλο και μεγαλύτερος αυτός ο αριθμός των εργαζομένων που όχι μόνο στείνουν αυτοί, σηκώνουν ανάστημα, αλλά παίρνουν πρωτοβουλίες, οργανώνονται, βάζουν ακριβώς στη συζήτηση το πώς θα δουλεύουμε σαν άνθρωποι και όχι κάτω από αυτούς τους άθλιους όρους. Είναι χαρακτηριστικό ότι η εργοδοσία, ακόμα και τους δύο θανάτους που γίνανε μέσα στο Σεπτέμβρη δύο συναδέλφων στην ώρα εργασίας, προσπάθησε να τους αποσιωπήσει ανεπιτυχώς. Μάλιστα, δεν δίστασε η εργοδοσία να αποφανθεί ότι η αιτία των θανάτων ήταν μέχρι και, όπως λέγανε, η παραμέληση της υγείας από μεριά τους. Μια άθλια εκδοχή αυτού που ακούσαμε και ακούμε ακόμα για την ατομική ευθύνη. Η πλειοψηφία όμως των εργαζομένων, των συναδέλφων, σε όλους τους χώρους του αεροδρομίου συζητάμε για τα εξοδοτικά ωράρια, για τα κομμένα ρεπό, προκειμένου να βγει η δουλειά, τις κόντρα βάρδιες. Αναγνωρίζουμε αυτά ως αιτία των εργατικών ατυχημάτων, των επαγγελματικών ασθενειών. Συσπυρωνόμαστε σε σωματεία για αυτά τα προβλήματα. Έτσι, αρκετά διοικητικά συμβούλια συνδικαλιστικών οργανώσεων έχουν κάνει σύσκεψη. Δεν έχουμε κάνει το χατήρι της εργοδοσίας. Πολλά σωματεία, κάτω και από την πίεση των εργαζομένων, έχουν συζητήσει, έχουν αναδείξει ζητήματα που αφορούν συνθήκες εργασίας. Ο θάνατος των δύο συναδέλφων δεν πέρασε έτσι. Έχει γίνει αφορμή για την ουσιαστική συζήτηση σε σχέση με το τι όρους δουλεύουμε σήμερα. Ότι χρειάζονται επαρκώς στελεχωμένα πόστα, επανεκπαιδεύσεις προσωπικού, το οποίο είναι άπειρο και λειψό σε όλους τους χώρους, γιατροί εργασίας και άλλα ζητήματα. Η δουλειά αυτή οργανώνεται με πολλές δυσκολίες, όμως γίνονται πολλές συζητήσεις. Φαίνεται ότι ο χρόνος που παταλάμε είναι σε πηγαδάκια, είναι με τους εργάτες σε όλα τα πόστα, καθημερινά. Έτσι, και όταν έγινε ο άδικος χαμός του συναδέλφου μέσα στο χώρο δουλειάς, αμέσως ειδοποιηθήκανε οι συνάδελφοι, συζητήσαμε την πρώτη στιγμή πώς θα τους ενημερώσουμε. Ασχέτως με το ποια θα είναι η στάση των διοικητικών συμβουλίων, βάλαμε ότι υπάρχει ανάγκη για απάντηση από μεριάς τους, για απάντηση με στάση εργασίας, έστω την ώρα της κηδείας. Από αυτούς τους εργαζόμενους, λοιπόν, από τους εργάτες φορτοεκφόρτωσης πίστας, που σηκώνουν πάνω από 15 τόνους αποσκευών κάθε μέρα, παρόλο που τα διοικητικά συμβούλια δεν πήραν κάποια απόφαση για κινητοποίηση, την ώρα της κηδείας, την ώρα που ο συνάδελφός τους έμπαινε
στο χώμα, οι ίδιοι έκαναν συμβολικά στάση εργασίας, σταμάτησαν να φορτώνουν τα αεροπλάνα εκείνη τη στιγμή, δείχνοντας έτσι τη δύναμη που έχουν οι εργαζόμενοι, την αλληλεγγύη και την πραγματική δυνατότητα που υπάρχει. Καλή δύναμη, καλούς αγώνες.